Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα ανοίξουμε το Magic Box του Φλεβάρι, το οποίο από ό,τι βλέπω έχει διαφορές στο κουτί. Δηλαδή έγινε μαύρο, ενώ το προηγούμενο ήταν μπλε. Εντάξει, άργησε αρκετά να έρθει, τώρα γι' αυτό άρχισε να δείξει ροή αν παίζει τίποτα με τις κακοκαιρίες που είχαν εκεί οι Άγγλοι, γιατί άργησε και το Z-Box και το Poppin' Box. Να πούμε ότι τώρα εντάξει, ενώ ήταν το μπλε το κλασικό του χρώμα, τώρα παίζει να άλλαξαν και το χρώμα του να το κάνουν μαύρο και το κουτί του, ακόμα και το logo του, α πούμε, κάνανε αυτό το G το περίεργο. Αυτά, πάμε από μέσα. Όπως έχω ξαναπεί, είναι το αγγλικό συνδρομητικό κουτί, το οποίο ανοίξει στον ίδιο όμιλο με το Poppin' Box, το Magic, το Z-Box, μάλλον γιατί εδώ είναι ήδη το Magic Box και πολλά άλλα σε αυτόν τον όμιλο. Εντάξει, έχουμε δει καλά, έχουμε δει άσχημα. Αν και εδώ φαίνεται βαρύ, θα δούμε. Τώρα το συγκεκριμένο μας ήρθε, ας πούμε, από Ισπανία. Έχουν παντού warehouse αυτοί. Πάμε να μπούμε μέσα. Α, ξεκινάμε με ένα μάτσο προστατευτικά. Γι' αυτό φαίνονταν και βαρύ το κουτί. Γιατί έχουμε ένα travel mug του Batman. Εντάξει. Ένα travel mug για να πίνουμε το ζεστό καφεδάκι μας εδώ. Για τους πιο fan Batman, εγώ δεν είμαι τόσο fan. Εντάξει, μ' αρέσει. Δεν λέω ένας περίεργος που τον έβλεπα από μικρός. Αλλά όχι ιδιαίτερο. Ωραίο, ωραίο travel mug. Έχουμε έτσι και σκηνές, ξέρω εγώ, από κόμικ και καλά να αχνοφαίνονται λιγάκι. Και πίσω, ποιας εταιρείας είναι αυτό? BB Design, έχουμε ξαναδεί πράγματα από την BB Design. Μας το γράφει εδώ κάτω σχετικά. Μέσα από εδώ να φαίνεται. Ωραίο, ένα travel mug, ένα βαρύ travel mug του Batman. Με ωραία σχεδιάκια, μας γράφει και Batman. Ωραίος, πάρα πολύ ωραίο. Συνεχίζουμε, πάμε να δούμε τι άλλο παίζει. Καλά, ξεκινάμε. Πάμε στο μπλουζάκι. Πιένε μόλις είδα ένα αντικείμενο το οποίο το έχουμε ξαναδεί. Visit Oasis. Εδώ έχουμε την Oasis, ας πούμε. Αυτό νομίζω παραπέμπει στο Ready Player One. Τώρα που περιμένουμε και αυτό να το δούμε, σε μια-δύο εβδομάδες όπου να είναι θα το δούμε και αυτό. Εντάξει, ωραίο μπλουζάκι, όχι κάτι ιδιαίτερο. Και εδώ έτσι όπως έχουν το Z-Box, ας πούμε, ή όπως και τον προηγούμενο του μήνα που αυτό παραπέμπει σε Punisher, αλλά δεν είναι κάτι να καρτωθεί ότι είναι Punisher. Λογικά για λόγω ότι. Για λόγω copyrights παίζει να είναι, γιατί δεν έχουν, ας πούμε, τα copyrights του Ready Player One ή του, ξέρω εγώ, του Punisher και αυτά, και βάζουν έτσι κάτι που να παραπέμπει εκεί. Πάμε τώρα στο αντικείμενο το οποίο έχουμε ξαναδεί. Ένα ωραίο δίσκο του Iron Man, αυτό νομίζω το είχαμε δει σε Z-Box. Ένα ωραίο δισκάκι το οποίο είναι το soundtrack από το soundtrack της ταινίας του Iron Man 1. Μας λέει ο Original Motion Picture Soundtrack. Και έχουμε εδώ, ο δίσκος είναι πάρα πολύ ωραίος μέσα. Από την μία είναι κάπως έτσι. Έχουμε εδώ το πυρηνικό τόξο, ας πούμε, ή πως το έλεγε αυτό που είχε ο Iron Man, που τον κρατούσε ζωντανό μέχρι ένα σημείο. Και από πίσω είναι κάπως έτσι. Ένα πολύ ωραίο δισκάκι που έτσι άνετα μπορούσε να το βάλεις σε ένα κάδρο και να το έχεις κάπου. Πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, αυτό μας έλεγε τότε ότι είναι Z-Box Exclusive, ξέρω εγώ και αυτά. Και ποιος ξέρει πόσα είχαν κάνει και πόσα τους έχουν μείνει. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο όμως. Αν και πρέπει να είναι το τρίτο από αυτό που παραλαμβάνω. Συνεχίζουμε, ναι, πάμε σε ακόμα ένα αντικείμενο που έχουμε δει και αυτό νομίζω το είχαμε δει σε Z-Box. Ένας μαγνήτης του Loki. Ωραίο. Master of Mischief. Καλό. Του Loki, του πιο κλασικού Loki από τα comic, ο πιο old school ή classic Loki, ας πούμε. Και για το τέλος, ένα ακόμα αντικείμενο που έχουμε δει πάλι σε Z-Box. Ναι, καινούργιο κουτί, παλιά αντικείμενα, Κάνω αλλαγή στο κουτί, αλλά επαναβάλλουν παλιά αντικείμενα μέσα. Εντάξει, αυτό είναι ένα print, ας πούμε, ένα art, ξέρω εγώ, έτσι. Έχουμε ένα Stormtrooper και μας λέει ο Original Stormtrooper London 1976 και τα σχετικά. Ωραία, πάρα πολύ ωραία καδράκια. Αν και το προηγούμενο που είχα παραλάβει ήταν τσαλακωμένο, αυτό ήρθε πολύ στην πένα. Οπότε αυτό άνετα μπορούσαμε να το βάλουμε κάπου, είτε σε ένα frame ή σε κάποιο κολλά, ξέρω εγώ. Και για το τέλος, εντάξει, έχουμε μια κάρτα, η οποία κάρτα τελευταία δεν είχαμε. Τώρα άρχισα να ξαναβάζω λογικά. Ναι, εδώ μιλάμε για Jurassic Park, πάρα πολύ ωραία. Μια και έρχεται και το δεύτερο Jurassic World. Και έχουμε εδώ πίσω μας γράφει τι έχει, ας πούμε, και τα σχετικά. Α, για τους νικητές, ξεκίνησαν να κάνουν καλό. Και ένα καιρό νομίζω το είχαν σταματήσει. Αυτά. Νικητές, για κάποιους που κοινοποιούν τα βίντεο τους ή φωτογραφίες και στο Twitter, στο Instagram, ξέρω εγώ, και τα σχετικά με το Magic Box. Αυτό το κουτάκι. Τώρα αυτά τα αντικείμενα, τα τρία τουλάχιστον, τα έχουμε ξαναδεί. Η κούπα, το travel mug, μάλλον αρκετά ωραίο του Batman. Να πούμε ότι αυτό το travel mug, ξέρω εγώ, κάπου στα 10 με 15 ευρώ περίπου, και θα βρίσκεις ένα licensed travel mug της DC ή της Marvel. Το μπλουζάκι και αυτό, το οποίο δεν έχουν και πάρα πολύ καλυστά μπάνια αυτή τη φορά,
Δεν ξέρω, και στο Zbox τότε είχα παρατηρήσει ότι άλλαξαν τις τάμπες. Τους παίζει γενικά να ξεκίνησαν να κάνουν καλύτερες τάμπες. Το μπλουζάκι από στα 10 με 15, αυτός ο μαγνήτης τώρα ξέρω εγώ. Κάνα 4 ευρώ, άντε 4, 5 ευρώ το πόλι, δεν νομίζω παραπάνω. Ένας μαγνήτης. Μεγάλος όμως και ένας μαγνήτης του Loki. Αυτός ο δίσκος ένα καιρό έχει βγει και για πώληση στη Ζάβη. Αν θυμάμαι καλά, κάνα 10 κάτι λίρες τον είχε. 10-12 λίρες περίπου εκεί τον είχε. Εντάξει, μια τα βγάζει σε προσφορά, μετά τα πάει στις 8 λίρες, μετά το βάζει στα πακέτα, το πουλούσε ξεχωριστά. Κάνουν γενικά αυτοί λίγο τι να είναι. Και τώρα αυτά δεν είναι να εκτεμήσουμε. Το ένα είναι μια καρτούλα και το άλλο είναι ένα art print, τα οποία μεταβίασαν πια και τα δύο μαζί τα 1-2 ευρώ. Αυτό. Ωραίο κουτάκι, δεν λέω γεμάτο μεν, αλλά για κάποιον ας πούμε, που παίρνει πρώτη φορά MyGeekbox είναι ωραίο κουτί. Για εμάς που είμαστε παλιοί συνδρομητές του Zbox ας πούμε, και του MyGeekbox, αυτά τα αντικείμενα τα περισσότερα τα έχουμε ξαναπαραλάβει. Κακό αυτό που κάνουν, γιατί εντάξει, αυτό είναι και όταν παίρνεις ένα κουτί το οποίο είναι στην ίδια εταιρεία ή στον ίδιο όμιλο, είναι πολύ πιθανό αυτό να γίνει. Κακό αυτό γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, αλλά εντάξει, διαφορετικά για κάποιον που παίρνει πρώτη φορά αυτό το κουτί είναι ένα αρκετά γεμάτο κουτί με ωραία αντικείμενα. Αυτά παιδάκια μου, δείτε και εσείς, πείτε μου πώς σας φάνηκε κάτω σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.